Με νέα εγκυκλιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τους Δήμους της χώρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρά σε νέες περικοπές που θα έχουν δραματικά αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες, αναφέρουν εκτός των άλλων οι δήμαρχοι όλης της χώρας. Η εγκύκλιο, στην οποία υπογράφουν η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννης Μπαλάφας και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Κουλιαράκης, δίνονται οδηγίες προς τους Δήμους και Περιφέρειες σχετικά με το πώς θα καταρτήσουν τους προϋπολογισμούς τους για το 2017. Αυτές οι οδηγίες εξειδικεύουν παλαιότερη εγκύκλιο για την κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβερνητικής Οικονομικού Έτους 2017. Το πλαίσιο των αποφάσεων και των εγκυκλίων είναι βασισμένο στα τρία μνημόνια των κυβερνήσεων, καθώς και στα μεσοπρόθεσμα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής που τα συνοδεύουν. Οι σχετικές εγκύκλοι επισημαίνουν την ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής δαπάνης γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο τέλος Ιουλίου, ήρθε από τα συναρμόδια Υπουργεία, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, κάποιες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, εν προκειμένου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017. Δυστυχώς, ενώ περιμέναμε αυτές τις οδηγίες με μεγάλη αγωνία, επαληθεύθηκαν οι χειρότερες φοβίες που είχαμε, καθώς επισημοποιήθηκαν μέσα από τις οδηγίες των Υπουργείων οι περικοπές στα έσοδα των Δήμων. Για τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά, με βάση τις οδηγίες που ήρθαν πριν από λίγες μέρες, γίνεται μια περικοπή της τάξης των 400.000 ευρώ, χρήματα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του Δήμου, γιατί τα υπόλοιπα χρήματα που διατηρούνται κυρίως έχουν να κάνουν με τις ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή μισθοδοσία, καθαριότητα και θέρμανση των δημοτικών κτηρίων, και χωρίς αυτές τις 400.000, που είναι και χρήματα να σημειώσω εδώ που οφείλει το ελληνικό δημόσιο προς τους Δήμους, καθώς είναι παρακρατηθέντα χρήματα από προϋπολογισμός προηγούμενων ετών, αφορούν δηλαδή παρακρατηθέντα χρήματα της περίοδου 2009 μέχρι την περίοδο 2016. Είναι η περικοπή αυτή, αν γίνει, θα θέσει σε αμφιβολία την βιωσιμότητα των Δήμων, καθώς δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα οποία όλοι οι Δήμοι και ο δικός μας δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, Δημήτρης Νότας, από την πλευρά του έστειλε και σχετική επιστολή στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κύριο Πατούλη, βάσει της οποίας τον καλεί να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση της νομιμότητας και την προάσπιση των συμφερόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδάλλως, τονίζει ο κύριος Νότας, θα καθαστούμε όλοι μας υπόλογοι για τον εκτροχιασμό των οικονομικών των Δήμων και θα υπομισθούμε τις ανυπολόγιστες οικονομικές, κοινωνικές και ποινικές συνέπειες που θα επιφέρει η αμέλεια αυτή. Εγώ, παίρνοντας τις οδηγίες αυτές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, έχω κάνει μια επιστολή προς τον Δήμαρχο, προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, με τον οποίο μόλις την 1η Αυγούστου, πριν από 2 ημέρες του την έχω στείλει, με το που πήρα και διάβασα τις οδηγίες, είδα ότι λείπει ένα πολύ μεγάλο μέρος των χρημάτων που δικαιούνται οι Δήμοι, μέρος των χρημάτων τα οποία τα έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή με τον 3852, με βάση τον οποίο έγινε η σύσταση των καλλικρατικών δήμων και τους οφείλονται με βάση τον νόμο αυτά τα χρήματα στους Δήμους. Έστειλε λοιπόν επιστολή προς τον κύριο Πατούλη ότι εάν κοπούν και αυτά, έχουμε περαιτέρω μειώσεις των χρηματοδοτήσεων από την ελληνική πολιτεία προς τους Δήμους, τότε δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε στους συνδημότες μας την ανάλογη ποιότητα στις υπηρεσίες που είχαν πάρει μέχρι σήμερα. Να σημειωθεί πως σχετικές εγκύκλοι επισημαίνουν την ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Μάλιστα, ενδεικτικά αναφέρονται οι κατηγορίες δαπανών, στις οποίες πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ελπίζω και εύχομαι να όλοι μαζί η τοπική αυτοδιοίκηση με ένα πνεύμα διεκδικητικό να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλονται και θα πρέπει να δοθούν από την κεντρική εξουσία. Εάν συμβεί αυτό που το απεύχομαι, αν δεν ξαναδούν τα συναρμόδια Υπουργεία ξανά το θέμα από την αρχή, τότε νομίζω ότι ο χειμώνας της περίοδου 17 του
του προϋπολογισμού του 2017 θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να δώσουμε παραγόμενο έργο προς τους συνδημότες μας. Εκτός αυτού, σε αυτές τις οδηγίες, για πρώτη φορά, ενώ η κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού γινόταν πάντα το Σεπτέμβριο, με βάση του ΣΚΑΠ που ερχόταν τον Ιανουάριο του κάθε έτους, για πρώτη φορά μας λένε ότι θα γίνει ο προϋπολογισμός με βάση την ΚΑΠ που θα έρθει στον Δήμο. ΚΑΠ, όταν λέω για να καταλαβαινόμαστε, είναι τα χρήματα που έρχονται μηνιαία για τις λειτουργικές δαπάνες των Δήμων, για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Για πρώτη φορά λοιπόν εγκαταλείπεται ο Ιανουάριος του τρέχοντος έτους, δηλαδή θα ξέραμε πόσα χρήματα θα πάρουμε για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Στην ουσία μας λένε ότι θα πάρουμε 12 φορές τα χρήματα που θα έρθουν τον Αύγουστο του 2016. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος να μπει ο Αύγουστος του 2016 ως μήνας από τον οποίο θα υπολογιστεί η ΚΑΠ που θα έρθει στον Δήμο, εκτός και αν πάμε σε περαιτέρω μειώσεις τόσο άμεσα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο όμως, ουσιαστικά θα ναρκοθετεί τα θεμέλια της λειτουργίας των Δήμων μας.